Γεια σε όλους, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τα λόγια από ένα τραγούδι, δηλαδή να υπάρχει μόνο η μουσική. Λοιπόν, το μόνο που θα χρειαστούμε είναι το πρόγραμμα Audacity, είναι αυτό εδώ πέρα. Αν δεν το έχετε, λοιπόν, θα σας πω πώς θα το κατεβάσετε. Θα ανοίξετε κάποιον περιηγητή, όποιον έχετε. Λοιπόν, και θα γράψετε ακριβώς αυτό, Audacity, όπως λέγεται το πρόγραμμα. Λοιπόν, έπειτα θα πατήσετε το πρώτο σύνδεσμο που σας βγάζει. Μετά, εδώ πέρα που λέει Download, θα επιλέξετε τα Windows, αν έχετε Windows, αλλιώς ό,τι άλλο έχετε, αν έχετε Mac, οτιδήποτε. Θα το κάνω Windows τώρα, γιατί πιο πολλοί έχουν Windows. Λοιπόν, εδώ θα κατεβάσετε αυτό που λέει Audacity 2.1.2 Installer. Θα το κατεβάσετε αυτό και θα κάνετε εγκατάσταση. Πιστεύω είναι εύκολη η εγκατάσταση. Δεν έχει κάτι περίεργο. Λοιπόν, τώρα θα ανοίξουμε το πρόγραμμα. Audacity λέγεται. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα τραγούδι, θα πάρουμε ένα τυχαίο, θα πάρετε το τραγούδι που θέλετε, θα το μετακινήσετε εδώ πέρα ή απλά θα κάνετε, αν δεν κάνετε αυτό που μόλις έκανα εγώ τώρα, να το σύρετε δηλαδή μέσα στο πρόγραμμα, θα πατήσετε αρχείο, άνοιγμα, και θα επιλέξετε, θα πάτε στον φάκελο που έχετε το τραγούδι που θέλετε να βγάλετε τα λόγια. Λοιπόν, όταν θα βάλετε το τραγούδι θα σας εμφανίσει αυτό εδώ πέρα. Είναι ας πούμε σαν να έχουμε δύο κανάλια. Λοιπόν, εδώ επιλέγουμε, εδώ πέρα πάνω αριστερά έχει ένα βελάκι. Το επιλέγετε και πατάτε αυτό που λέει Split Stereo Track. Τώρα έχουμε δύο διαφορετικά ας πούμε πεδία. Λοιπόν, στο πρώτο εδώ πέρα θα πατήσετε αυτό που λέει Mono. Το ίδιο θα πατήσετε και στο δεύτερο, Mono. Επίσης, στο πρώτο θα κάνετε διπλό αριστερό κλικ πάνω και βλέπετε έχει μαρκάρει όλο αυτό εδώ πέρα το πρώτο πεδίο. Θα κάνετε έπειτα δεξί κλικ. Με συγχωρείτε, λάθος, δεν θα κάνετε δεξί κλικ. Δεν επιλέγει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Τίποτα έτσι κι αλλιώς. Θα πατήσετε εδώ που λέει εφέ και θα πατήσετε αυτό που λέει αντιστροφή. Και είσαστε έτοιμοι. Το μόνο που έχετε να κάνετε τώρα είναι να κάνετε εξαγωγή του τελικού τραγουδιού ας πούμε. Θα πάτε εδώ που λέει Export Audio, επιλέγετε όποιο φάκελο εσείς θέλετε, επιφάνεια εργασίας ας πούμε, και θα πατήσετε αποθήκευση. Εδώ θα σας πει τα κομμάτια σας θα αναμειχθούν σε ένα μόνο κανάλι στο αρχείο εξαγωγής. Άμα καλό είναι να πατήσετε να μην εμφανιστεί ξανά γιατί θα σας το βγάζει συνέχεια, θα πατάτε εντάξει. Εδώ άμα χρειάζεται να βάλετε καλλιτέχνη, μπορείτε να βάλετε τον καλλιτέχνη του τραγουδιού, ό,τι θέλετε, τίτλο κομματιού, τίτλο δίσκου, ό,τι θέλετε, πληροφορίες μπορείτε να βάλετε. Πατάτε εντάξει μόλις τελειώσετε αυτές τις πληροφορίες και σε 2 δευτερόλεπτα είσαστε έτοιμοι. Και μόλις το ανοίξετε θα έχει απομονωθεί πλέον η μουσική του τραγουδιού χωρίς τα λόγια. Αυτό είχα να σας πω. Άμα καταφέρω να φτιάξω και βίντεο σαν στυλ καραόκε, θα σας πω σε επόμενο βίντεο πώς θα γίνει, γιατί και εγώ τώρα το ασχολούμαι με αυτό, να δω πώς γίνεται. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.